Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ελλάδα, υπάρχουν ουσιαστικά δύο Ελλάδες. Υπάρχει η Ελλάδα η οποία θέλει να αλλάξει και να γίνει ένα ευρωπαϊκό κράτος, mm-hmm. ένα κράτος προόδου, αξιοπρεπές, αξιοσέβαστο. Και υπάρχει και μια Ελλάδα η οποία, θα το πω έτσι χοντρά, θέλει να κλέψει και το τελευταίο ευρώ που βρίσκεται στο δημόσιο ταμείο. Και δεν μιλάμε πια για τον δημόσιο πλούτο, μιλάμε για τη δημόσια φτώχεια. Αυτή η Ελλάδα επιμένει, την ξέρουμε ποια είναι. Είναι το περισσότερο, το μεγαλύτερο ποσοστό του πολιτικού συστήματος, όλων των κομμάτων, όλων, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά. Άλλωστε αυτές οι ταμπέλες δεν σημαίνουν πια και τίποτε. Τα κόμματα είναι μηχανισμοί διαφθοράς. Και όταν κάποιος ενταχθεί στο κόμμα, ή τον πετάει έξω, ή τον περιθωροποιεί, τον φημώνει δηλαδή, ή τον απορροφάει και γίνεται μέλος του συστήματος. Το σύστημα το οποίο λειτουργεί με τον μηχανισμό, τις τακτικές και τα έσοδα της μαφίας, περιχαρακώνει τα συμφέροντά του. Mm-hmm. Δηλαδή, το Λευκό θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος ανατροπής αυτού του συστήματος. Όμως φρόντισαν το Λευκό να μην έχει καμία ουσιαστική αξία. Αν για παράδειγμα το Λευκό ήταν το πρώτο κόμμα και αυτό κάτι σήμαινε, δηλαδή αν ακυρώνονταν οι εκλογές, ή αν το Λευκό ξεπερνούσε το 51% και αυτό κάτι σήμαινε, ο πολίτης θα μπορούσε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Βεβαίως. Και θα μπορούσε να το κάνει πιο νωρίς, πριν να φτάσουμε δηλαδή σε αυτή την κατάντια. Γιατί όλοι οι Έλληνες αισθανόμαστε ότι βιώνουμε την έσχατη κατεσχήνη ως άτομα και ως χώρα. Όμως φρόντισε το σύστημα να λέει ψήφισε σε Λευκό άκυρο. Γιατί άκυρο? Γιατί άκυρο? Δηλαδή, αν ήθελα να μην πάω στις εκλογές, δεν θα πήγαινα. Δεν θα είχα την Κυριακή μου να πάω εκεί ρίξω ένα Λευκό. Το Λευκό κάτι τελικά αυτό. Και η εποχή στην Ελλάδα ισοδυναμεί με εκχώρηση εξουσιοδότησης στους υπόλοιπους που πήγαν να αποφασίσουν για λογαριασμό μου. Έτσι ακριβώς. Ένα λοιπόν πολιτικό σύστημα που είναι διεφθαρμένο ως το κόκαλο, και μπορώ να το αποδείξω αυτό, το ξέρουμε άλλωστε, αλλά μπορώ να το αποδείξω και με αριθμούς, περιχαρακώνει τα συμφέροντά του όσο περισσότερο ευτελίζεται. Διότι ποιος αξιοπρεπής άνθρωπος μπορεί να μπει και να ανασάνει στη μούχλα των κομματικών διαδρόμων? Ποιος μπορεί να ταραβερίζεται με κομπιναδόρους, να συζητάει με απατεώνες, που στη μεγάλη πλειοψηφία αποτελούν τους κομματικούς μηχανισμούς? Ποιος μπορεί να λέει αυτά για μένα, τόσο τις 100% το ποσοστό σου, τόσο κάτω από το τραπέζι? Δηλαδή, τώρα τα μάθαμε αυτά. Οι άνθρωποι λοιπόν που τα ξέρουν στην πιάτσα, ξέρουν και ποσοστά και πρόσωπα και ποιοι τα πήραν και πόσο πήραν και από πού τα πήραν. Αντιλαμβάνονται ότι αυτό το πράγμα τους πετάει έξω. Δεν είναι δυνατόν, δεν το δέχεται η αξιοπρέπειά τους. Και οι άλλοι είναι μια χαρά. Μια χαρά. Δεν ενοχλούνται από τίποτε. Συνεχίζουν να τα τρώνε, να τα τρώνε, να τα ξανατρώνε και σε όλα τα επίπεδα. Και σε κομματικό επίπεδο και σε πολιτικό και σε ατομικό. Με τι εγγύηση? Τα πήραν με την εγγύηση της κρατικής επιδότησης μέχρι το 2020. Μα αλλά έχουν ξέρουν, φάει όλες τις κρατικές επιδοτήσεις. Που ξέρουν τα κόμματα ότι το 2020 θα υφίστανται και ότι θα έχουν τα ποσοστά που πήραν στις προηγούμενες εκλογές? Για να παίρνουν αυτά τα λεφτά από την κρατική επιχορήγηση. Δεν είναι απολύτως παράνομο? Δεν είναι καραμπινάτη κλοπή? Βεβαίως. Εάν βουλιάξει δηλαδή η Αττική Τράπεζα, όπως βούλιαξε η Αγροτική Τράπεζα, στην οποία φόρτωσαν όλες τις αμαρτίες τους, οι μέτοχοι οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν τη διαφορά, που βλέπουν δηλαδή η αξία της περιουσίας τους να εξαφανίζεται, ουσιαστικά είναι θύματα κρατικής κομματικής ληστείας. Είναι έτσι ή δεν είναι? Είναι ακριβώς έτσι. Θα το πούμε κάποια στιγμή με το όνομά του. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε τα όπλα στη δημοκρατία, ειδικά σε μια δημοκρατία που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πρέπει να γίνει θεσμικά. Mm-hmm. Θεσμικά, όσο το κράτος έχει φρακάρει, και αυτό που λένε ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, είναι μια σκέτη μπαρούφα. Έχουμε ζήσει ένα φρικτό αδιέξοδο τον τελευταίο καιρό. Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί, η δημοκρατία δεν λειτουργεί, η φορολογία είναι παντελώς άδικη και ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχουμε φτάσει στο 1.200.000 άνεργοι και κανένας δεν νοιάζεται. Και εφαρμόζουμε ένα ανόητο σύστημα, ένα ανόητο αυτοκτονικό σύστημα, το οποίο παρουσιάζεται ως λύση για τα προβλήματα. Και το φορτώνουμε στο μνημόνιο. Το μνημόνιο δεν μας είπε πώς θα εισπράξουμε ορισμένα χρήματα, αλλά είπε κανονίστε να τακτοποιήσετε τα του οίκου σας. Να υποθέσω πάντως ότι είστε ευτυχείς που έχουν έρθει εδώ πέρα οι Γερμανοί τεχνοκράτες και οτιδήποτε μέτρο λαμβάνεται πλέον, λαμβάνεται υπό την κυδαιμονία των ξένων, αφού ζούμε το αδιέξοδο που περιγράφεται. Προσέξτε, ούτε γι' αυτό είμαι ευτυχής. Ούτε γι' αυτό είμαι ευτυχής. Είναι μια αρχή που δεν ξέρουμε πού θα πάει. Διότι λέμε τώρα να εκταμιευτεί η έκτη δόση.
Εγώ δεν κατάλαβα γιατί εκταμιεύτηκε η τέταρτη δόση. Για ποιο λόγο πήραμε την τέταρτη δόση? Δεν κάναμε τίποτα. Τίποτα. Δεν αποκρατικοποιήθηκε τίποτα. Δεν απολύθηκε κανένας από τους αργόμισθους. Ναι, αλλά γι' αυτό σκλήρυναν οι ξένοι. Ναι, γιατί την πήραμε. Την έκτη δόση, γιατί δεν κάναμε τέταρτη στην τέταρτη. Βγάλαν μια φανταστική. Δεν κάναμε κάτι στην τέταρτη. Βγάλαν ένα φανταστικό ποσό των 50 δις που θα εισέπραταν από την κρατική περιουσία, την οποία δεν ξέρουν καν. Δεν ξέρουν, δεν την έχουν καταγράψει. Δεν ξέρουν δηλαδή αν πού είναι, πόσο κοστίζει, αν έχουν νομικά προβλήματα. Και πήραμε την τέταρτη δόση. Ως πού θα πάει αυτό? Δηλαδή η χρεοκοπία είναι απολύτως σίγουρη αν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό. Μα νομίζω υπάρχει χρεοκοπία. Απλά κάνουμε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ελπίζοντας ότι είναι κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε, η οικονομική χρεοκοπία, δηλαδή να λέμε, να λέμε ότι εισπράττουμε 52 δις ευρώ, όσο είναι ο προϋπολογισμός, και θα ξοδεύουμε 75. Αυτό είναι μια χρεοκοπία των αριθμών. Εγώ μιλάω για τη χρεοκοπία που θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα είναι τα ράφια άδεια και θα σφαζόμαστε για ένα πακέτο μακαρόνια. Για αυτή τη χρεοκοπία μιλάω. Αυτή δεν τη ζήσαμε και είναι πολύ πιθανό να τη ζήσουμε αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Διότι τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, ο ΟΣΕ εξακολουθεί να βάζει το κράτος μέσα 3 εκατομμύρια ευρώ τη μέρα. 3 εκατομμύρια ευρώ τη μέρα. Ο ΙΣΑΠ εξακολουθεί να έχει 75.000 μέσο μισθό εργαζομένου. Μέσος μισθός 75.000.